βρισκόμαστε στην είσοδο του Μουσείου των Βασιλικών Τάφων των Αιγών. Σε αυτό το χώρο φυλάσσεται ο τάφος του Φιλίππου του Δευτέρου και ό,τι έχει βρεθεί μέσα σε αυτόν, ο τάφος του Αλεξάνδρου Τετάρτου, δηλαδή του εγγονού του, του γιου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Ροξάνης, καθώς και τάφοι βασιλισσών που σχετίζονται με τον Φίλιππο. Αυτός ο χώρος ήταν το μεγάλο έβριμα της ανασκαφής του Μανώλη Ανδρώνικου και της ομάδας του. Είναι σημαντικός αυτός ο χώρος γιατί εκτός ότι ανακαλύφθηκαν τάφοι πολύ γνωστών και πολύ σημαντικών ιστορικών προσωπικότητων, είναι γιατί για πρώτη φορά οι αρχαιολόγοι και όλος ο κόσμος αργότερα βρέθηκε να αντικρίζει πολύ μεγάλη αρχαία τέχνη, να αντικρίζει μία εικόνα της αρχαιότητας, η οποία μία αυθεντική εικόνα της αρχαιότητας, την οποία δεν το, για πρώτη φορά του προσφερόταν, να αντικρίζει για πρώτη φορά έργα τέχνης τα οποία βοήθησαν αυτόν τον χώρο, ήταν εισήγαγαν αυτόν τον χώρο και έγινε μνημείο UNESCO, δηλαδή εξαιτίας τους, επειδή είναι τόσο σημαντικά και τόσο υψηλή στάθμης, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο διαρκή κατάλογο των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μετά από αυτή την, μετά από αυτή την ανασκαφή και μετά από αυτή την ανακάλυψη, οι γνώσεις μας που έχουμε για τον αρχαίο κόσμο, για την κλασική Ελλάδα και για την κλασική Ελλάδα είναι ριζικά διαφορετικές. Ό,τι αφορά την αρχαία αρχιτεκτονική, ό,τι αφορά την αρχαία κοσμηματοποιία, ό,τι αφορά την αρχαία μεταλλοτεχνία, την αρχαία οπλοποιία, άλλαξε δραματικά. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, θαυμάσαμε πολλά πράγματα και εξακολουθούμε να μαθαίνουμε περισσότερα. Μάθαμε για το τι σημαίνει να θάβεσαι ως βασιλιάς, το τι σημαίνει να είσαι ήρωας βασιλιάς, τι σημαίνει να θάβεται ένας Μακεδόνας βασιλιάς ως ομηρικός ήρωας. Η ανακάλυψη του τάφου του Φιλίππου από τον Μανώλη Ανδρώνικο αποτελούσε άλλη μια τρανή απόδειξη περί της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Μια φωτογραφία του μεγάλου τύμβου, της μεγάλης τούμπας, πριν την ανασκαφή της από τον Μανώλη Ανδρώνικο και την ομάδα του. Εδώ βλέπετε ένα μοντέλο, ένα προς 100 είναι, του μεγάλου τύμβου. Αν ακολουθήσετε λίγο τη σκιά του δαχτύλου μου, θα σας δείξω τι ακριβώς περιλαμβάνει. Αυτός είναι ο τάφος του Φιλίππου. Δίπλα ακριβώς είναι ο τάφος του Αλεξάνδρου του Τετάρτου, του εγγονού του δηλαδή. Παραδίπλα είναι ο τάφος της Νικησίπολης, μίας από τις γυναίκες του Φιλίππου. Είναι ένας τάφος ο οποίος ήταν στην περιφέρεια του τύμβου του 300 περίπου π.Χ., ο οποίος έχει συλληφθεί, λιθολογηθεί. Δεν γνωρίζουμε τον κάτοχό του. Και υπάρχει και ένα υπέργειο μνημείο. Ήταν υπέργειο μνημείο στην αρχαιότητα μέχρι κάποια στιγμή. Είναι το Ηρώο. Αυτές οι μικρές, όλοι αυτοί οι μικροί λάκοι που βλέπετε είναι ταφές κοινών ανθρώπων, οι οποίες έρχονται γύρω-γύρω από το μεγάλο τύμβο μετά τις ταφές των μελών της οικογένειας του Φιλίππου. Ο Μακεδονικός τάφος είναι ένα ολόκληρο υπόγειο κτίριο. Έχει ένα ή δύο δωμάτια, όπως είναι αυτό. Αυτή είναι η μακέτα του τάφου του Φιλίππου. Είναι στεγασμένος με καμάρα και έχει πάντοτε μία πρόσωψη, η οποία δεν είναι λειτουργική αρχιτεκτονικά, είναι μία φασάδα δηλαδή, η οποία παραπέμπει πάντοτε σε ένα παλάτι ή σε ένα ναό, σε κάτι πάρα πολύ ιερό. Αυτού του είδους η ταφική αρχιτεκτονική, η οποία επινοείται εδώ, δηλαδή τα πρώτα δείγματα έχουν βρεθεί στις Αιγαίες και θα υπάρχουν όπου υπάρχουν πια Μακεδόνες, είναι στην ουσία μία πλατωνική ιδέα. Έτσι ακριβώς ο Πλάτωνας περιγράφει την ταφή, την τελευταία κατοικία των αρχηγών, των ταγών της ιδανικής του πολιτείας. Οι φιλοσοφικές, ναι, οι φιλοσοφικές ή οι θρησκευτικές ιδέες που προέρχονται από τα αρχαία μυστήρια είναι πολύ σημαντικές σε αυτόν τον χώρο. Στην ουσία μία ιδέα, μία πίστη παίρνει αυτή τη στιγμή ύλη, υλοποιείται μέσα στο χώρο. Το ίδιο συμβαίνει και με το ανάκτορο το οποίο χτίζει ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος χτίζει αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό κτίριο της κλασικής αρχαιότητας πάνω στην ουσία σε μετρήσεις, σε υπολογισμούς, σε σχεδιασμούς οι οποίοι είναι στην ουσία πλατωνικές ακολουθίες αριθμών.
το τάφος είναι το παλαιότερο μνημείο που υπάρχει σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη συστάδα. Ακριβώς δίπλα είναι ο τάφος του Φιλίππου. Ξέρεις, αυτή η συνάφη είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν φάβεται κανείς δίπλα σε ένα βασιλιά έτσι. Δεν πρέπει οπωσδήποτε να έχει σχέση μαζί. Αυτός ο τάφος δυστυχώς είναι συλλημένος. Ανήκει όμως σε μια γυναίκα, το ξέρω αυτό, σε μια νεαρή γυναίκα, η οποία πέθανε στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Πρέπει να εξηγήσει κάποια πράγματα, είναι ότι οι δύο ταφές έχουν γίνει ταυτόχρονα. Δηλαδή, ένας βασιλιάς, ο Φίλιππος και η βασίλισσά του έχουν ταφεί την ίδια στιγμή. Αυτή η μαρμάρινη πόρτα που θα δείτε που θα δούμε σε λίγο, έχει κλείσει μία και καλή, το 336. Σας εξήγησα ότι η όλη ιδέα του μακεδονικού τάφου είναι φιλοσοφική. Εντάξει, έτσι την περιγράφει ο Πλάτωνας. Είναι μια φιλοσοφική ιδέα αυτό το κτίριο. Αυτό που στέκεται μπροστά, θέλω να δείτε λιγάκι εδώ τη μακέτα, την παράσταση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζωγραφικό έργο που έχουμε από την κλασική Ελλάδα. Αυτή η παράσταση κυνηγιού, και μάλιστα βασιλικού κυνηγιού, είναι, η μεγαλύτερη ζωγραφισμένη επιφάνεια που έχουμε από την αρχαία Ελλάδα. Τι συμβαίνει, τελείως διαφορετικό στυλ ζωγραφικής από αυτό. Εδώ παίζουμε με σκιές, όχι με τα περιγράμματα. Πολυπρόσωπη σύνθεση, πολλά επεισόδια κυνηγητικά. Φανταστείτε δηλαδή ότι είναι κυρίως νεαρά άτομα. Δηλαδή όταν βλέπετε αγένειους στην αρχαία ελληνική τέχνη, πάντοτε είναι πάντοτε νεαρής ηλικίας, εκτός από έναν γενιοφόρο. Και πολλά και διάφορα, αν θέλετε, θυράματα. Το βασικό θύραμα είναι αυτό, είναι το βασιλικό λιοντάρι. Το οποίο βρίσκεται λίγο προς τα δεξιά μου. Ένα μαρμάρινο αγγείο σε σχήμα κοχύλιου. Το πιο σημαντικό όμως έρευνα, πραγματικά, το πιο εντυπωσιακό έρευνα είναι αυτό. Λοιπόν, αυτή η τοιχογραφία είναι ακριβώς μέσα στον τάφο. Εντάξει, είναι ένα προς ένα φωτογραφία της τοιχογραφίας που βρίσκεται ακριβώς μέσα. Δηλαδή, αυτό το πάνελ είναι ο τείχος ο οποίος βρίσκεται προς τις κάμερες. Ο στενός, το μεσαίο είναι ο τείχος ο οποίος βρίσκεται προς τα πέρα. Εντάξει, και αυτός είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται προς τα πέρα. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Είναι ο μύθος απαγής Περσεφόνης. Είναι η απεικόνιση του μύθους απαγής Περσεφόνης. Λοιπόν, η νεαρή βασίλισσα είναι η κόρη της Δήμητρας. Εντάξει, δεν είναι βασίλισσα ακόμα. Η νεαρή κοπέλα παίζει έξω από την Ελευσίνα με τις φίλες της. Ξαφνικά ανοίγει, εμφανίζεται ο Άδης, ο οποίος οδηγάει ένα άρμα με 4 λευκά άλογα και παίρνει κάτω στον κάτω κόσμο τη μικρή κοπέλα. Οδηγεί ο Ερμής, αυτός είναι ο Ερμής, έτσι, με το κηρύκιό του. Ο Ερμής είναι ψυχοπομπός, οδηγεί τα πράγματα στον κάτω κόσμο. Εντάξει. Και ξέρει ο Δίας, αυτός είναι ο κεραυνός του Δία. Είναι δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο το ξέρουμε. Έχει συνενέσει ο Δίας σε αυτό το γάμο. Η Περσεφόνη θα γίνει η βασίλισσα του κάτω κόσμου. Τι γίνεται τότε. Η Δήμητρα στην Αγιάλα στο Πέτρα πενθεί για το χαμό της κόρης της, για την απώλεια της κόρης της. Δεν φυτρώνει τίποτα, ο κόσμος υποφέρει. Η Δήμητρα είναι η θεά της Γεωργίας και της οικιακής ζωής. Και μετά γίνεται όλο αυτό, δηλαδή υπάρχει συμφωνία να ανεβαίνει η Περσεφόνη για κάποιο καιρό στο πάνω κόσμο να βλέπει την Πεντέρα, αλλά να επιστρέφει κάτω γιατί είναι η βασίλισσα του κάτω κόσμου. Στον τρίτο τοίχο, μία σπάνια απεικόνιση τριών γυραιών μορφών, οι οποίες είναι ντυμένες στα άσπρα και ξέρουμε ποιες είναι, οι τρεις μοίρες, γιατί έτσι τις περιγράφει ο Πλάτωνας. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ως γυραίες γυναίκες φοράνε άσπρα ρούχα. Τι είναι όλο αυτό. Η Δήμητρα, σε όλη αυτή την κατάσταση του πένθους για την απώλεια της κόρης της, φιλοξενείται στο παλάτι των τοπικών βασιλέων στην Ελευσίνα. Εκεί προσπαθεί ένα βράδυ να κάνει αθάνατο ένα αγόρι, δηλαδή να το βάλει στη φωτιά. Τρομάζει η μητέρα του και αυτά, παίρνει το αγόρι, οπότε το θνητό γένος χάνει την ευκαιρία να γίνει αθάνατο. Τι δίνεται όμως αντίδοτο μετά. Τα μυστήρια. Η απαγή της Περσεφόνης, όλο αυτό που βλέπετε, είναι ο καταστατικός μύθος των αρχαίων μυστηρίων, των ελευσινίων μυστήριων και εν γέννη των μυστήριων. Μυστήρια σημαίνει έχω μια προσωπική σχέση με κάτι. Είναι μια θρησκευτική
ένας θρησκευτικός τρόπος να έχουν προσωπική σχέση με μια θεότητα ή με μια διδασκαλία. Λαμβάνω μέρος σε κάποιες τελετουργίες, μαθαίνω πράγματα, παθαίνω πράγματα, αποκτώ δηλαδή μια εμπειρία η οποία με βοηθάει σε δύο πράγματα. Με βοηθάει στο να τα πάω καλά σε αυτή τη ζωή, να αντέξω, και με βοηθάει να έχω μια ελπίδα για αυτό το οποίο θα έρθει μετά το θάνατο. Η αρχαία αντίληψη για τον θάνατο και το τι συμβαίνει μετά είναι τελείως διαφορετική από αυτή που υπάρχουν, είναι τελείως διαφορετική από που έχουμε τώρα εμείς οι χριστιανοί. Εντάξει. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά θάνατον είναι η μνήμη. Να θυμάμαι πάντοτε αυτόν τον κόσμο, γιατί αυτός ο κόσμος είναι σημαντικός, και να με θυμούνται πάντοτε. Γι' αυτό γίνονται αυτά τα μνημεία. Πρέπει να υπάρχει ένας δεσμός μεταξύ ζωντανών και νεκρών, ο οποίος πρέπει να παραμένει ακατάλυτος. Αυτό είναι μεταθάνατο ζωή. Και αυτό είναι στο κάτω-κάτω και μεταθάνατον ευτυχία. Λοιπόν, για να σας πω κάτι άλλο. Αυτού του είδους η τέχνη, εντάξει, προσέξτε λιγάκι, δείτε λιγάκι τους όγκους στο πορφυρό βασιλικό ύφασμα. Δείτε λιγάκι τους τροχούς. Αυτό είναι προοπτική. Την προοπτική, η οποία θεωρούσαμε ότι είναι ένα κατόρθωμα το οποίο γίνει στην αναγέννηση, την ήξεραν ήδη οι αρχαίοι Έλληνες. Δείτε αυτό το πρόσωπο. Αυτά είναι τα σχέδια του καλλιτέχνη. Αυτού του είδους οι εκφράσεις, το τρομαγμένο κορίτσι, το πένθος της μητέρας. Για πρώτη φορά, και είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο αυτός ο χώρος πια είναι UNESCO, για πρώτη φορά δηλαδή αυτού του είδους η τέχνη, και μάλιστα τέχνη πρώτου είδου, πρώτης στάθμης, αποκαλύπτεται στα μάτια μας. Ό,τι βλέπετε είναι αυθεντικό. Γιατί πολλές φορές με ρωτάνε τι γίνεται, δηλαδή δεν πιστεύουν ότι μπορεί ένα μνημείο από την αρχαιότητα να έχει αυτή την όψη. Λοιπόν, αυθεντική όψη της αρχαιότητας, η αρχιτεκτονική με το χρώμα της. Οι αρχαίοι Έλληνες αγαπούν το χρώμα. Το βάζουν παντού. Το βάζουν στα μαρμαρά τους, το βάζουν στα γάλματά τους. Δείτε λιγάκι τη μεγάλη ιωνική ζωφόρο, δηλαδή αυτό το κομμάτι που βρίσκεται πάνω το ζωγραφισμένο με τη σκηνή του κυνηγιού. Είναι ένα πολυπρόσωπο κυνήγι. Πραγματοποιείται σε έναν ιερό χώρο. Από τα δέντρα κρέμονται ταινίες. Υπάρχει ένας βωμός με τρία γάλματα. Και είναι κυρίως νεαρά παιδιά. Αυτά τα νεαρά παιδιά θα γίνουν οι κατοπινοί εταίροι. Αυτοί που θα στέκονται δηλαδή δίπλα στο βασιλιά. Ακριβώς στο κέντρο, και βλέπετε πολύ καλά το πρόσωπό του, είναι ο ίδιος ο Αλέξανδρος. Αυτού του είδους η τέχνη, αυτού του είδους η πολυχρωμία, αυτού του είδους η τεχνική. Ήταν κάτι το οποίο το είδαμε πρώτη φορά εδώ. Δεν μπορεί να το δει κανείς στις αγιογραφίες, όσα πολλά αγία και να έχει. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο ότι αυτό το μουσείο στην ουσία στεγάζει και φυλάσσει τους τάφους πολύ σημαντικών ανθρώπων. Είναι ότι αυτό το μουσείο απέδωσε πολύ υψηλή τέχνη, η οποία δεν ήταν γνωστή μέχρι τότε. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Φανταστείτε ότι αυτό το σκάμα που βλέπετε είναι αρχαίο σκάμα. Είναι ο δρόμος του τάφου. Δηλαδή, είμαστε κάτω από τη γη. Είμαστε κάτω από τη γη. Ο Φίλιππος έχει δολοφονηθεί, έχει γίνει κηδεία του. Εντάξει, και αυτή τη στιγμή έρχονται άρματα, εντάξει, με όλα τα πράγματα τα οποία θα τοποθετηθούν μέσα και της νεκρής βασίλισσας, και μετά αυτή θα σφραγιστεί και θα καλυφθεί με χώμα και τύμβο από πάνω. Και αυτό ήταν. Θα γίνουν μετά προς τιμήν του αρματοδρομίες, αγώνες, ακριβώς όπως περιγράφεται η κηδεία του Πατρόκουλου από τον Όμηρο. Ακριβώς. Λοιπόν, και φυσικά πώς ολοκληρώνεται μία ταφή ενός ομηρικού ήρωα, με τα άθλα, με τους αγώνες. Εντάξει, θυμηθείτε τα άθλα επί Πατρόκουλου, αρματοδρομίες. Αυτό είναι από τον προθάλαμο, στο εσωτερικό βέβαια, του τάφου του μικρού Αλέξανδρου, του Αλέξανδρου Τετάρτου. Όλο αυτό το υλικό είναι ό,τι απέμεινε από την νεκρική πυρά του Φιλίππου. Προσέξτε. Υπάρχει ένα ξύλινο σπίτι, ο βασιλιάς έχει δολοφονηθεί, έχουν πλύνει το σώμα του, έχει μπει στεφανωμένος πάνω σε ένα κρεβάτι, χασελεφάντινο,
Αυτό είναι κομμάτι, να φανταστείτε, αυτή είναι η πόρτα του σπιτιού, εντάξει, ξύλα, το ρόπτρο, καρφιά. Μερικά από τα βελανίδια που βλέπετε εκεί, τα χρυσά, είναι, προέρχονται από το στεφάνι του Φιλίππου, το οποίο βρέθηκε μέσα στον τάφο. Αυτό συσχετίζει και τα δύο ευρήματα, καταλάβατε, ότι αυτό, ο άνθρωπος που έχει καεί και ό,τι περίσεψε, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να τα αφήσει έτσι, ούτε μπορεί να τα πάρει σπίτι του, ό,τι περίσεψε από αυτή την τελετουργία, αποτέθηκε πάνω από την καμάρα του τάφου, είναι το ίδιο πρόσωπο. Εντάξει, και είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Τέσσερα άλογα, θα είναι χαλιά το άλογα, έτσι. Ακριβώς όπως περιγράφεται από τον Όμηρο για τον Πάτριο. Τμήματα ασπίδας. Δείτε εδώ ένα αγγείο το οποίο έχει παραμορφωθεί από τη φωτιά. Πολύ μικρά αγγεία τα οποία σπάσανε μετά επίτηδες και αποτέθηκαν εκεί. Οστά μικρών ζώων, καρπί. Όλα αυτά είναι καμένα ελεφαντοστέινα. Καμένα ελεφαντοστέινα και γυάλινα τμήματα από τις ελεφάντινες κλίνες. Χρυσά στεφάνια. Ποια είναι η τελετουργία και για το βασιλιάς. Και ξέρετε, η αρχαία ελληνική και ομερική καύση δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εννοούμε εμείς καύση νεκρού σήμερα. Εντάξει. Δηλαδή, ο νεκρός καίγεται μέχρι να ξοδευτεί η σάρκα του. Μετά σβήνεται αμέσως στη φωτιά. Είναι πολύ ελεγχόμενο αυτό το πράγμα. Σβήνεται αμέσως στη φωτιά, πλένονται τα κόκαλά του με κρασί, τα τυλίγουν σε ένα ύφασμα, τα βάζουν στο συγκεκριμένο, συγγνώμη, στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη χρυσή λάρνακα, την οποία θα δούμε σε λίγο, και έτσι πάει στον τάφο. Το ίδιο και η βασίλισσα. Βλέπουμε ότι ξεκινάνε πράγματα τα οποία διαδίδονται σε όλη την οικουμένη και μάλιστα στην οικουμένη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα, είτε αφορούν την τέχνη, είτε αφορούν την τεχνολογία, είτε αφορούν τον πολιτισμό, είτε αφορούν τον βίο του ανθρώπου ή την ηθική του. Λοιπόν, ξεκινούν από εδώ και διαδίδονται σε όλη την οικουμένη. Αυτό το οποίο κάνει ο Μεγάλος Αλέξανδρος και επιστήμη είναι να κάνει την πρώτη οικουμένη που ξέρουμε στην ιστορία. Πραγματικά. Δηλαδή είναι ένας χώρος στο οποίο κανείς μπορεί να είναι στο σπίτι του οπουδήποτε. Υπάρχουν δίκτυα πόλεων, υπάρχει κυκλοφορία ιδεών, υπάρχει κυκλοφορία καθόλου εμπορευμάτων. Υπάρχουν πολύ μεγάλες πόλεις, ύπαιθρος. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι σε εμάς πολύ οικεία, γεννιόνται και την εποχή. Πραγματικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό προσπαθούμε να δώσουμε με τα έργα τα οποία κάνουμε και στα ψηφιακά. Ότι δηλαδή ο πολιτισμός, αν ο οποίο διέδωσε ο Μέγας Αλεξάνδρος, δεν ήταν ένας πολιτισμός άτσαλος, ήταν ένα κομφούζιο. Ήταν ένα πράγμα το οποίο είχε μία αρχή, μία διάδοση και έφτασε να κάνει αυτό που είπαμε οικουμένη. Σε αυτό το σημείο βρέθηκαν επιτύμβιες στήλες Μακεδόνων, οι οποίες πάνω τους είχαν ελληνικά ονόματα. Γνωρίσαμε ανθρώπους με το όνομά τους, εντάξει, οι οποίοι φέρουν γνήσια ελληνικά ονόματα. Όπως? Φιλότας, Παράμονος, Πευκόλαος. Και ωραία ονόματα αυτά. Λοιπόν, Κλεόδημος Ακύλου, Άδημος Ακύλου, Πευκόλαος Αδήμου. Είναι μία στήλη στο γνωστό στήλη του Πραξιτέλη, όπως το ξέρετε από την Αθήνα. Ανήκει σε ένα αγόρι ο οποίος πέθανε νωρίς. Πάρα πολύ καλή τέχνη, πολύ καλά εργαστήρια τέχνης παράγουν αυτού του είδους την παραστατική τέχνη. Και αυτό δεν είναι μόνο προνόμιο πια βασιλικό, αλλά πηγαίνει και στους υπόλοιπους. Δηλαδή διαχέεται και στα υπόλοιπα στρώματα. Ακριβώς μπροστά στην πόρτα που οδηγούσε στον κύριο θάλαμο, όπου είναι θαμμένος ο Φίλιππος. Αυτά είναι τα χρυσά κουμπιά της. Υπήρχε ένα τόξο. Αυτή η χρυσή κρίκη είναι στα σημεία τα οποία συνδέει στα ξύλα. Υπήρχε μια φαρέτρα και αυτό το χρυσό αντικείμενο λέγεται γορυτός.
Δηλαδή ήταν το χρυσό κάλυμα αυτής της φαρέτρας και μέσα σε αυτό βρέθηκαν αυτές οι αιχμές βελών. Τέτοιου είδους αντικείμενα, και μάλιστα δείχνουν ανάλυφα την πολιορκία μιας πόλης, έχουν βρεθεί στη Σκηθία, έχουν βρεθεί κοντά στη Μαύρη Θάλασσα. Τα έχουν κάνει βέβαια ελληνικά χέρια, ένας καλλιτέχνης, αλλά έχουν βρεθεί εκεί. Ξέρουμε ότι ο Φίλιππος είχε εκστρατεύσει στην Θράκη και τη Σκηθία. Και ξέρουμε επίσης ότι είχε παντρευτεί μια πριγκίπισσα, η οποία λεγόταν Μίδα. Ο Ηρώδος μας περιγράφει ότι όταν πεθαίνει ένας Θράκας βασιλέας, η γυναίκα του αυτοκτονεί και θάβεται μαζί. Η νεαρή αυτή βασίλισσα ακολούθησε το πατρογονικό της έθνο. Αυτοκτόνησε και θάφηκε μαζί με τον βασιλιά. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μία ταυτόχρονη ταφή. Μετά την ταφή, μετά την δολοφονία, μετά την καύση του νεκρού βασιλιά, συλλέγονται τα οστά του με προσοχή, πλένονται με κρασί, τυλίγονται σαν ένα πολύτιμο ύφασμα. Τα οστά του Φιλίππου πήγαν σε αυτήν εδώ τη χρυσή Λάρνακα, όπως είναι κυρίως γνωστή. Και αυτό είναι το στεφάνι, το οποίο φορούσε ήδη στην καύση. Κομμάτια τα οποία είχε τεμίσει εκείνη τη χειτρή, να ανήκουν σε αυτό εδώ το στεφάνι, είναι ακόμα παραμορφωμένα από την Ελληνική. 11 κιλά καθαρός χρυσός, έτσι. Αυτό το μεγαλύτερο στεφάνι χρυσό που υπάρχει από την αρχαιότητα. Στεφάνι Δριός, στεφάνι Βελανιδιάς. Οι βασιλιάδες φοράνε το ιερό στεφάνι του παππού τους που είναι ο Δίας. Αυτό το σύμβολο του έχει. Σφόρακας. Ένα σιδερένιο κράνος, ακριβώς σαν αυτό το οποίο μας λέει ο Ιωριανός ότι φορούσε ο Αλέξανδρος στα Γαυγάμηλα. 5-6 χρόνια είναι, δεν πολλά. Το ίδιο χέρι τα έχει κάνει. Στο μέτωπο ακριβώς η Αθηνά. Ελάτε να δείτε εδώ. Τι είναι εδώ την Αθηνά. Είναι ένα αντίγραφο της Αθηνάς του Φιδία από τον Παρθενώνα. Η Αθηνά Πρόμαχος. Αυτές οι νίκες επίσης, τα όχανα της ασπίδας, οι χρυσές, είναι φιδιακές. Παρθενών είναι δηλαδή. Και μπροστά της εξελεφάνει την ασπίδα. Ακριβώς τα ίδια υλικά που είδατε. Ελεφαντόδοντο, χρυσό. Λοιπόν, ένας ήρωας, ο Αχιλλέας, ο οποίος σκοτώνει, κατατροπώνει μία Αμαζόνα, την Πενθεσίλια. Που αναμόρφωσε πραγματικά το βασίλειο, που αναμόρφωσε το βασίλειο. Ήταν αυτός ο οποίος από την αρχή της βασιλείας του ξεκαθάρισε όλα τα σύνορα, ένωσε το πάνω και το κάτω κομμάτια του βασιλείου, την άνω και την κάτω Μακεδονία, και είναι αυτός που το έκανε ισχυρό. Και ήταν αυτός που 2 χρόνια πριν το θάνατό του, είναι ο οποίος εκλέγεται αυτή τη στιγμή, εντάξει, 2 χρόνια πριν το θάνατό του, εκλέγεται στην Κόρινθο, αρχηγός των ελληνικών πόλεων. Αυτό που είδες οι μύθοι, ξέρετε, οι οποίοι έχουν Αμαζόνες, ήταν μύθοι οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί στα ελληνικά ιερά λίγο μετά τα Περσικά. Θυμηθείτε λίγο τον Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας έγινε λίγο μετά τα Περσικά. Θυμηθείτε και του άλλου λόγου. Μύθοι Ελλήνων, Ιερών, Ομηρικών, να κατατροπώνουν Αμαζόνες ή να κατατροπώνουν Κεντάβρους είχαν πάντοτε μια πολιτική σημασία και σήμαινε πάντοτε τον αγώνα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Ο Φίλιππος αναλαμβάνει ξανά αυτό το πρόγραμμα, στην ουσία, το οποίο το υλοποιεί ο Αλέξανδρος. Ήταν θέμα της πολιτικής που ήταν δική του επινόηση αυτό το πράγμα. Ο οποίος είναι ιστορικός της εποχής του, ποτέ δεν έχει η Ευρώπη τέτοιο εξαιρετικό άντρας από τον Φίλιππο, Γιώργο Αμή. Το θέατρο το οποίο βρίσκεται εδώ, σε Αιγαίες, ο λουτήρας του, τα λεβέντια στα οποία ζεσταίνει στο νερό, μάλιστα σε αυτό το πέρα έχει και σφουγγάρι μέσα. Αυτές αναλύσεις δείξαν ότι είχε στοιχεία σιδήρου από το αίμα. Υπήρχε κάποιος που ο οποίος δεν είχε αίμα. Καταλάβατε. Λοιπόν, ένας λιχνούχος, αυτός είναι μια αρχαία λάμπα, να φανταστείτε. Μέσα έχει ένα λιχνάρι και από εδώ φορτίζει. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο παλιό αντικείμενο που έχει βρεθεί μέσα στον τάφο. Είναι του 5ου αιώνα π.Χ. Είναι κοιμήλιο οικογενειακό, είναι ένας τρίποδας. Έχει επιγραφή πάνω στο στεφάνι του, η οποία λέει ότι αυτός ο τρίποδας κερδίθηκε στο Άργος της Πελοποννήσου, είναι ένα έπαθλο δηλαδή, στους αγώνες της Ήρας. Φοράει ο βασιλιάς όταν, ως αρχιερέας, όταν ιερουργεί. Η κανάτα, αυτό το τηγανόσχημο
σκεύος για να κάνει τις χοές του στο χώμα και ένας πυρσός. Ο βασιλιάς πρέπει να είναι πάντοτε φωτισμένος, πρέπει να είναι δίπλα σε φως πάντοτε. Πολύ σημαντικό. Όπως ακριβώς η Σπάρτη. Δύο δωρικά βασίλεια με πάρα πολύ μεγάλες ομοιότητες, έτσι. Αδερφικές σχεδόν. Είπατε ότι δεν έχει σκουριάσει από τότε. Εννοώ, δεν έχουμε βρει αυτά. Δηλαδή, βρέθηκα σε πολύ καλή κατάσταση. Καταλαβαίνετε, είναι κράματα πολύ καλά. Είναι πολύ ακριβά αυτά τα υλικά. Προσέξτε, το καλό κομμάτι το οποίο αφορά γκύα μέσα σε ένα νοικοκυριό είναι πάντοτε τα μεταλλικά. Δεν σώθηκαν πολλά μεταλλικά γκύα από την αρχή. Πολύ απλό λόγο. Γιατί είναι κυκλώδη. Δεν έχει τόσο πολλά γκύα. Αν τον πιλότη να αναδεί, δεν θα κάνει τι. Λοιπόν, η καλή τέχνη λοιπόν ήταν η τέχνη τη μεταλλοτεχνία. Οι Μακεδόνοι αγαπούν την Ευρωπαϊκή. Έχουν μια φοβερή σχέση με οτιδήποτε έχει να σημαίνει. Ακόμα δηλαδή και πίνακα που να τα φτιάχνουν, να του θυμίζουν οι φόρμες ή το χρώμα το οποίο μπορεί να έχει εκδοθεί. Και εδώ βλέπετε όλο πραγματικά το χέρι του βασιλικού συμπόσιου. Δείτε αυτές τις κουμπές. Δείτε ας πούμε αυτό το σάντρι που βρίσκεται κάτω στον πάτο του. Το κρασί το πίνει έτσι. Όταν το πιει το κρασί και φτάνει να δει ένα μεθυσμένο σάντρι, βλέπει την ουσία των μεθυσμένων που τρέχει. Λοιπόν, υπάρχει χιούμορ, εντάξει. Λοιπόν, ένα σάτριο εδώ. Βρισκόμαστε προς το τέλος του. Είναι ένα παιδί σε μία. Είναι ένας έφηβος σε μία φιλική ηλικία. Πολύ σημαντική όμως. Πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Έξω από τον τάφο, και είναι καθοριστική λεπτομέρεια, έξω από τον τάφο δεν βρέθηκαν τα κατάλοιπα της ταφικής του πυράς. Που πάει να πει ότι αυτό το παιδί δολοφονήθηκε και κάηκε σε ένα άλλο μέρος. Και αυτός, αυτά τα χρόνια, είναι μόνο ο Αλέξανδρος ο Τέταρτος. Ο γιος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Ροξάνης. Εδώ είναι ο θαμένος, εδώ είναι τα πράγματα του. Και αυτός είναι ο τάφος του. Σε αυτή τη χρυσή Λάρνακα βρέθηκαν, θησαυρίστηκαν καταρχάς, και βρέθηκαν τα οστά, τα καμένα οστά της βασίλισσας Μίδας, η οποία θαύτηκε μαζί με τον Φίλιππο. Αυτό είναι το διάδειμά της. Είναι μια απίστευτη τέχνη αυτή. Και το φορούσε αυτό όταν κάνει το. Γιατί αυτό βρέθηκε μέσα σε αυτό. Εντάξει. Η βασίλισσα δηλαδή Στεφάνη Μυρτιάς έχει σχέση με την Αφροδίτη. Και φυσικά το χρυσοπόρφυρο ύφασμα με το οποίο τυλίχτηκαν τα οστά της Μίδας. Προσέξτε, αυτό είναι αρχαίο ύφασμα και μάλιστα είναι χρυσοπόρφυρο. Βασιλικό, χρυσό Στεφανιδριός, βασιλιάς είναι ο άνθρωπος, μάλλον ότι μικρό παιδί, ως ήρωας βασιλιάς έχει θαυτεί. Ελάτε σας παρακαλώ να δείτε αυτό εδώ. Είμαστε προς το τέλος του 4ου αιώνα. Δείτε λιγάκι αυτό το σύμπλεγμα του Διονύσου, της Αριάδνης και ενός μικρού σατήρου που παίζει αυλό. Ο Διόνυσος είναι μια πολύ ιερή φυσιογνωμία και λατρεύεται πολύ ξεχωριστά στη Μακεδονία. Σας έχω πει ότι ο Ευρυπίδης γράφει τις Βάκχες του εδώ. Οι Βάκχες είναι το πιο θρησκευτικό κείμενο που έχει γράψει ο Ευρυπίδης. Και έχουν γραφτεί εδώ στη Μακεδονία. Στο σημείο αυτό έγινε συνάντηση των δύο μεγάλων γιγάντων της αρχαιότητας. Όπως είπε ο ίδιος ο Αλέξανδρος, ο Φίλιππος έδωσε το ζήν, ο Αριστοτέλης όμως το εφ-ζήν. Βρισκόμαστε στο... Θα δείτε πίνακα. Είναι μια σπάνια ευκαιρία να βλέπει κανείς πώς είναι να φτιάξει το ταφείο. Είναι πίνακα. Δηλαδή πίνακα και τούμπα
σημαίνει, ξέρετε, εμείς αυτούς τους μικρούς γύλωφους, οι οποίοι είναι, δεν είναι φυσικοί, είναι φερτό χώμα, εντάξει, λέγονται τίμβοι, εντάξει, στην ουσία κρύβουν ένα ταφικό μνημείο. Χώρο της σχολής του Αριστοτέλους. Ο χώρος αυτός, όπως τον βλέπουμε σήμερα, είναι διαμορφωμένος από τους αρχιτέκτονες του Φιλίππου, οι οποίοι έκαναν εδώ μια βαθιά τονή. Ο βράχος ερχόταν μέχρι κάτω, κατέβασαν αυτόν τον βράχο, κάναν αυτό το τοπίο εδώ πέρα και με την πέτρα που βγάλανε από το βράχο χτίσανε τη σχολή, είναι ένα κομψό τέχνημα. Εδώ συγκεντρώθηκαν ο Αλέξανδρος με περίπου 15 ομήλικους, συνομήλικους του, και για 3 χρόνια λειτουργήσε η σχολή του Αριστοτέλους, ο περίπατος από το στυλ του αρχιτεκτονικού του οικοδομήματος. Ο Αριστοτέλης είναι γνωστό κατάγεται από τη Χαλκιδική, υπήρξε μαθητής του Πλάτωνα και συνδιδάσκαλος, συνεργάτης με τον Πλάτωνα στην Ακαδημία. Με το θάνατο του Πλάτωνα αναλαμβάνει ο Σπεύσιπος στην Ακαδημία, φεύγουν αρκετοί δάσκαλοι, μεταξύ των οποίων και ο Αριστοτέλης. Ο Φίλιππος τον βρίσκει κάπου προς την Μικρά Ασία και τον καλεί να έρθει να αναλάβει το γιο του. Πράγματι για 6 χρόνια έγινε ένα συμβόλαιο, πολύ σκληρό για τον Φίλιππο. Αναγκάστηκε να ανοικοδομήσει την πατρίδα του Αριστοτέλη, να αφήσει ελευθέρους όσους δούλους είχε από την πατρίδα του και φυσικά να καταβάλει και τα δίδακτρα. Ο Αλέξανδρος με όλα αυτά τα παιδιά είναι η δύναμη εκείνη η οποία θα γυρνούσε στο κοινό, στην Πέλα δηλαδή, για να κάνει όποιες μεταρρυθμίσεις για την πρόοδο του κοινού. Αντί αυτού έχουμε μια καρθυπερβολή δράση της ομάδας αυτής με επικεφαλής τον Αλέξανδρο. Άλλαξαν τα παιδιά αυτά τον ρου της παγκόσμιας ιστορίας. Εδώ μπορεί κανείς να θεμελιώσει και την αξία, τη μεγάλη αξία του αγαθού που λέμε παιδεία. Λίγα χρόνια με καλό δάσκαλο, έξω από το κοινό και τις επιρροές της άλλης εκεί και τις ίντριγες, φτιάχτηκαν χαρακτήρες, γνώστες, στήριξαν φιλίες, με αποτέλεσμα αυτό το οποίο θαυμάζεται σήμερα από όλο τον κόσμο. Αυτές τις μέρες έβλεπα εκεί πέρα το πόσα μουσεία έκαναν εκθέσεις στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης για τον Αλέξανδρο φέτο, πέρσι δηλαδή, είναι κάτι φανταστικό. Άλλων δυνάμεων του δάσκαλου Αριστοτέλη και του Αλέξανδρου, ο χώρος από τον οποίο ξεκίνησαν όλα τα όσα έγιναν στη συνέχεια μέχρι του θανάτου του Αλεξάνδρου, αλλά και μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, με τους επιγόνους στη συνέχεια και τα βασίλεια τα οποία ιδρύθηκαν στην Ανατολή.